Η επιστροφή του Ολυμπιακού στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό από την Arsenal επέφερε νίκη και παρουσία με το δεξί στο ξεκίνημα των play-off για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι επικράτησαν του Άρη με 1-0 χάρη στον γκολ του Γιώργου Μασούρα στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης και πλέον έχουν ξεφύγει 19 ολόκληρους πόντους από τον αντίπαλό τους. Και βεβαίως έχουν κάνει το πλέον μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του 46ου πρωταθλήματος. Σίγουρα είναι από τα παιχνίδια που απολαμβάνω περισσότερο. Έχει αρκετή δουλειά, αλλά όταν βρίσκεσαι μέσα στο παιχνίδι, έχεις επαφή με την μπάλα, είναι ευχής έργο για κάθε επιθετικό. Κατά τα άλλα, και εγώ μαζί με τους συμπαίκτες μου ήθελα να βάζω το λιθαράκι μου σε κάθε φάση, να είμαι καλός τακτικά, διότι και το αριθμητικό μειονέκτημα ήταν σοβαρό μειονέκτημα. Οπότε ήθελα να δώσω το 100% όσο βρισκόμουν στο παιχνίδι να μπορέσουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που ουσιαστικά αυτό είναι που μένει στο τέλος. Με την αναμέτρηση κόντρα του Θεσσαλονικής ολοκληρώθηκε ουσιαστικά και ένας σχεδόν τρίμηνος Γολγοθάς για τον Ολυμπιακό που ξεκίνησε από τις 3 πρώτου του 2021 από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκης για να ολοκληρωθεί με το παιχνίδι και πάλι στο Καραϊσκάκης απέναντι στον Άρη αυτή τη φορά. 77 ημέρες, 23 αγώνες, απολογισμός 17 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε μια πραγματική κρούσα, στην οποία τελικά κατάφερε να βγει νικητής. Γι' αυτό και ο Πέδρο Μαρτίνης έδωσε στους παίκτες του ρεπό μέχρι και την Πέμπτη. Αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι πάντα έχει ένα χαρακτήρα μέσα στο παιχνίδι της. Αποτελείται από ποδοσφαιριστές που θέλουν να δώσουν για το σύνολο. Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Κάναμε ένα πολύ, πολύ καλό παιχνίδι, κυρίως στο κομμάτι της τακτικής και της θέλησης και της μαχητικότητας το οποίο είχαμε. Είχαμε την ατυχία να μείνουμε με 10 παίχτες. Νομίζω ότι αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι όσο καλά μπορούσαμε, βάσει και της κούρασης, βάσει και το αριθμητικό μειονέκτημα το οποίο είχαμε. Ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού έχει να λέει πέρα από το γκολ του Μασούρα και το γεγονός ότι αρκετοί από τους παίκτες του, παρά την κούραση που έβγαλαν και παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκαν για αρκετή ώρα με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Λαλά, έβγαλαν λοιπόν εξαιρετικό πρόσωπο. Κατάφεραν να πετύχουν μια άκρως επαγγελματική νίκη, ενώ για δεύτερο σερί παιχνίδι κέρδισε τον ΣΑ. Ο Πορτογάλος έχει δείξει τον τελευταίο καιρό, αρχής γενομήνης από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Arsenal, ότι βρίσκει και πάλι τον καλό του εαυτό. Και ο Μαρτίνς ξέρει πάρα πολύ καλά ότι με ΣΑ σε καλή αγωνιστική κατάσταση η ομάδα μπορεί να πετύχει ακόμα περισσότερα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι πέρα από το πρωτάθλημα υπάρχει και ο στόχος του κυπέλου, εκεί όπου οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν σε διπλά μάτς τον ΠΑΣ Γιάννενα. Αποτελεί μέρος του παιχνιδιού και αυτό. Οποιοσδήποτε επαγγελματίας μπορεί να περάσει από μια λιγότερο καλή φάση. Έτσι συνέβη και με τον ΣΑ, όμως εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την πραγματική του αξία και γνωρίζουμε σε πόσα παιχνίδια μας έχει βοηθήσει να κερδίσουμε βαθμούς. Τον γνωρίζουμε εδώ και 3 χρόνια και έχουμε δει τι πραγματικά σημαίνει ο ΣΑ. Για μας ξέρουμε λοιπόν την αξία του και ποτέ δεν αμφισβητήσαμε την αξία αυτή. Πέρασε πραγματικά από μια δυσκολότερη φάση, από μια λιγότερο καλή φάση, όμως ποτέ δεν χάσαμε την εμπιστοσύνη μας σε αυτόν, γιατί ξέραμε πως πολύ καλά πως ήταν απλά μια κακή φάση.